Σε μείζον ζήτημα αναδεικνύεται για άλλη μία φορά η έλλειψη αναισθησιολόγων στο νοσοκομείο Σερών, με το πρόβλημα της αδυναμίας να πραγματοποιούνται τα χειρουργεία των ασθενών να έχει χτυπήσει κόκκινο. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Σερών προχώρησε σε έγγραφη καταγγελία τις προηγούμενες ημέρες, καθώς με έγγραφο του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, υπογεγραμμένο και από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Σερών, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Σερών της 4ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας ενημέρωναν ότι στις 16 Εβδόμου και στις 21 Εβδόμου το Νοσοκομείο Σερών θα λειτουργεί με αναισθησιολόγο σε εφημερία ετοιμότητας. Ο χειρουργικός τομέας δεν θα πραγματοποιεί καμία χειρουργική επέμβαση, ούτε θα δέχεται εισαγωγή ασθενούς που πιθανόν χρήζει χειρουργικής επέμβασης. Η ΜΕΕΦΤΙΚΗ Γυναικολογική Κλινική δεν θα δέχεται καμία εισαγωγή επιτόκου και θα παραπέμπεται σε όμορο νοσοκομείο και οι ασθενείς που χρήζουν διασωλήνωσης θα εξυπηρετούνται από τους γιατρούς της ΜΕΘ ή από το εξειδικευμένο γιατρό του ΤΕΠ. Ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Σερών, Δημήτρης Μπαλαξής, απαντά ότι μέχρι τώρα καλύπτεται το κενό. Ωστόσο, παραδέχεται ότι το ζήτημα πρέπει να λυθεί. Το πρόβλημα είναι στο Υυπουργείο Υγείας, στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια και στην Διοίκηση του Νοσοκομείου Σερών. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί σήμερα. Να πάψουμε λοιπόν να παίζουμε με το εδώ παπάς, εκεί παπάς που είναι ο αναισθησιολόγος. Να κάτσει το Υπουργείο Υγείας και να βρει αναισθησιολόγους να στείλει στο Νοσοκομείο Σερών και να τους προσλάβει σε μόνιμες θέσεις. Μέχρι τώρα καταφέρνουμε και το καλύπτουμε. Το κενό δεν υπάρχει ούτε μία μέρα στο νοσοκομείο δίχως την παρουσία αναισθησιολόγου, αλλά πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Οι ενέργειες έχουν γίνει. Πού κολλάμε? Δεν υπάρχει προσφορά στην αγορά. Από πλευράς του, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, Νικόλαος Φαρμάκης, απαντά πως είναι εν αναμονή του νέου αναισθησιολόγου, καθώς είναι θέμα του Υπουργείου, σύμφωνα με τα όσα είπε, να υπογραφεί το ΦΕΚ για να έρθει. Και παράλληλα αναφέρει ότι ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ, Δημήτρης Τσαλικάκης, τους ενημέρωσε πως το πρόβλημα θα λυθεί τις επόμενες ημέρες και ευχαρίστησε παράλληλα την αναισθησιολόγου του Νοσοκομείου Σερών, κυρία Τερλεμέ, για την βοήθειά της. Η αλήθεια είναι ότι όντως προέκυψε ένα πρόβλημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τερλεμέ, την αναισθησιολόγο του νοσοκομείου, η οποία την Παρασκευή, ενώ είχε εφημερία μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ, έμεινε όλη τη νύχτα. Και το άλλο πρόβλημα είναι στις 27 και τις 30 του μηνός, αλλά υποσχέθηκε ο κύριος Τσαλικάκης, ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ, ότι θα φροντίσει να στείλει αναισθησιολόγους για να καλύψουμε και αυτές τις μέρες. Περιμένουμε ήδη έναν διορισμό, έχει τελειώσει η διαδικασία, είναι στο να υπογραφεί το ΦΕΚ και προσπαθούμε να βρούμε και άλλους. Αλλά είναι λίγο δύσκολο, είναι δύσκολη ειδικότητα και είναι πανελλήνιο το πρόβλημα, όχι μόνο. Απλώς εδώ είναι λίγο πιο έντονο. Τα επίγοντα, ναι, μόνο τα επίγοντα, τα απολύτως απαραίτητα. Ο αναισθησιολόγος τώρα είπε ότι κάνει τα χαρτιά. Πότε περίπου θα βρίσκεται στο νοσοκομείο? Αυτό είναι θέμα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κρίσης του δηλαδή. Περιμένουμε να έχουν σταλεί τα χαρτιά στο Υπουργείο, να βγει το ΦΕΚ και να έρθει.